Στα Κάγκελα παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε συγκέντρωση στα τρία μοναστήρια και στο συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου σπηλίου, διαμαρτυρώμενοι για μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα το αυξημένο κόστος παραγωγής, που όπως υποστηρίζουν οδηγούν τον κλάδο τους στον απόλυτο μαρασμό. Ο κλάδος ο δικός μας ολοένα και πάει προς τη διάλυση. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για τη σωτηρία του πρωτογενούς τομέα, που ολοένα λέει για τον πρωτογενή τομέα ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και κάνει ακριβώς το αντίθετο για να διαλύσει αυτή τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του πρωτογενή τομέα. Οι δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι κατέβηκαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην πόλη του Ρεθύμνου στο πλαίσιο μηχανοκίνητης πορείας, ενώ εκπρόσωποι τους παρέδωσαν ψηφίσματα με τα αιτήματά τους στα γραφεία των δύο τοπικών βουλευτών και στην Αντιπεριφερειάρχη. Δεν μπορούμε πλέον να παράξουμε. Έχουμε έρθει σε αδιέξοδο. Τα λιπάρματα έχουν πάει στα ύψη, σε διπλάσεις και παραπάνω τιμές. Δεν μπορεί να αντέξει. Είναι λοιπόν ένα κόστος παραγωγής το οποίο είναι ανυπέρβλητο, με αποτέλεσμα να μας οδηγεί να παρατήσουμε θέλοντας και εμείς αυτό που κάνουμε και πού να πάμε. Εμείς θέλουμε να μείνουμε στα χωριά μας και να μείνουν και τα κοπέλια στην Ήπεθρο. Ερημώνει η Ήπεθρο συνέχεια και με αυτό που γίνεται τώρα θα ερημώσει τελείως η Ήπεθρο. Το Ρέθυμνο, που χαρακτηρίζεται ως ο πλέον παραγωγικός νομός της Κρήτης, κοντεύει να σβήσει, επεσήμαναν μεταξύ άλλων με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να ζητούν εδώ και τώρα λύσεις από την κυβέρνηση. Εμείς ζητούμε άμεση συνάντηση με τον καινούργιο υπουργό εντός δεκαημέρου και λύση σε βάθος για τα προβλήματα που έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου παραμένουν σε θέση μάχης μέχρι ότου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.